Συνολικά 49.800 υπήκοοι τρίτων χωρών εισήλθαν παράνομα στη χώρα μας από την αρχή του έτους έως τον περασμένο Ιούλιο, σύμφωνα με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Όπως αναφέρει ο αρμόδιος υπουργός κ. Χρυσοχοΐδης, ο αριθμός των διαμενόντων στην Ελλάδα πολιτών τρίτων χωρών, ανεξαρτήτως καθεστώτος, δεν μπορεί να είναι παν ένας δυναμικός αριθμός που μεταβάλλεται σε καθημερινή βάση αναλόγως της κινητικότητας των πληθυσμών από και προς τη χώρα μας. Είναι πραγματικά τραγικό. Δεν μας προκαλεί έκπληξη. Εδώ και πάρα πολύ καιρό, όχι μήνες, θα έλεγα και χρόνο, με αλλεπάλληλα έγγραφά μας έχουμε χτυπήσει το γκόντρονα του κινδύνου ότι το πρόβλημα αυτό το μεταναστευτικό το επόμενο διάστημα θα γιγαντωθεί και δεν διαψευδόμαστε. Πρέπει κάτι να γίνει. Η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο. Οι συνάδελφοί μας εδώ στον Εύρο έχουν εξαντλήσει κάθε όριο φιλότιμο. Θα πρέπει έμπρακτα πλέον οι υπεύθυνοι να αναλάβουν τις ευθύνες τους, να στρωθούν στη δουλειά και να έρθουν να λύσουν το πρόβλημα. Αν συνεχίσει αυτή η κατάσταση, θα έχουμε ανεξέλεκτες ροές και δεν θα μπορέσουμε σε καμιά στιγμή να αντιμετωπίσουμε αυτό το μεγάλο πρόβλημα που γιγαντώνεται. Με αφορμή τη δημοσίευση των στοιχείων αυτών, οι αστυνομικοί υπάλληλοι της Αλεξανδρούπολης κάνουν έκκληση για άλλη μια φορά για πλήρη εξοπλισμό των στελεχών της αστυνομίας, δεδομένου ότι είναι πλέον ξεκάθαρο ότι ο Εύρος αποτελεί μία από τις κύριες εισόδους μεταναστών και προσφύγων στην Ελλάδα. Ο Υπουργός Εθνικής Αμήνης, Νικόλαος Παναγιωτόπουλος, ανέφερε πρόσφατα στην κάμερα της Δέλτα Τηλεόρασης πως προχωρούν οι διαδικασίες για την προμήθεια σύγχρονου εξοπλισμού που θα ενισχύσει τις υπηρεσίες συνοριακής φύλαξης. Θέλω για μία ακόμη φορά να πω σε αυτούς που διαχειρίζονται αυτό το μεγάλο πρόβλημα ότι τώρα πρέπει πλέον να δώσουν την ίστατη λύση. Αύριο θα είναι αργά. Δεν αντέχουμε άλλον. Η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο. Κατανοούμε ότι ήρθε μια νέα κυβέρνηση, ότι κατανοούμε ότι ο καιρός είναι σύντομος. Όμως σε ένα τόσο σοβαρό πρόβλημα οι λύσεις πρέπει να είναι άμεσες. Και δεν μπορώ να καταλάβω ή να εξηγήσω όταν έχουμε ένα τόσο μεγάλο ζήτημα δεν μπορούμε να βρούμε 5 υλικά τα οποία θα βοηθήσουν τους αστυνομικούς, τους Έλληνες αστυνομικούς στον Εύρο και όπου άλλο χρειάζεται να λύσουμε αυτό το πρόβλημα. Καταλαβαίνω ότι η Αθήνα αυτή τη στιγμή έχει ένα πρόβλημα ασφάλειας στο κέντρο της πόλης. Όμως και εμείς εδώ αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε ένα πρόβλημα το οποίο είναι πρόβλημα της Ελλάδος, όχι πρόβλημα του Εύρου. Έχουμε πρόβλημα και πρέπει να το λύσουμε άμεσα.